Μια εγκατάσταση που συγκεντρώνει περισσότερα από 10.000 αντικείμενα είναι το καινούριο έργο του φημισμένου Κινέζου καλλιτέχνη Σον Ντόγκ, που αποτείει φοροτιμή στη ζωή των γονιών του. Η πρώτη φορά που ο δημιουργός έστησε το έργο ήταν πριν από 7 χρόνια για να βοηθήσει με αυτόν τον τρόπο τη μητέρα του να ξεπεράσει το χαμό του πατέρα του. Πριν από 3 χρόνια πέθανε και η μητέρα του, γι' αυτό και ο Σον Ντόγκ αποφάσισε να δημιουργήσει το σπίτι του στο Πεκίνο. Ο τίτλος του έργου που παρουσιάζεται τώρα στο Σίδνεϊ είναι Waste Not, δηλαδή δεν είναι σκουπίδια. Η γενιά της μητέρας μου αλλά και όλες οι προηγούμενες γενιές θέλαν να κρατούν τα πάντα γιατί έζησαν σε πραγματικά δύσκολους καιρούς. Η μητέρα μου δεν συμφωνούσε με την παρουσίαση της εγκατάστασης. Αν το δείξεις, οι φίλοι σου θα καταλάβουν ότι η μητέρα σου είναι ακατάστατη, άρα δεν είναι καλό για σένα. Αλλά της είπα, αν το κάνουμε μαζί, θα τους δείξουμε τη ζωή μας. Ο πατέρας μου θα είναι ευτυχισμένος, οι φίλοι μου θα είναι χαρούμενοι και εγώ θα γίνω διάσημος. Η μητέρα του κρατούσε κοντά της οτιδήποτε θύμιζε τον πατέρα του, γιατί δεν μπορούσε να διάσει το σπίτι από αναμνήσεις και τα αντικείμενα που αντιπροσώπευαν την κοινή του ζωή. Πρόκειται για έπιπλα, κοσμήματα, κουζινικά, ρούχα, ακόμη και άδεια μπουκάλια και σωληνάρια από δοντόκρεμες που οι γονείς του για περισσότερες από 5 δεκαετίες τα είχαν στο σπίτι του στο Πεκίνο. Νομίζω ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη συναισθηματική φόρτιση όταν βλέπεις όλα αυτά τα αντικείμενα. Παρόλο που δεν λένε μια ιστορία που να σε αφορά, σε βάζουν να σκεφτείς με τι πράγματα έζησες εσύ μαζί όλα αυτά τα χρόνια. Η εγκατάσταση έχει ήδη παρουσιαστεί στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης και στο Barbican του Λονδίνου. Η έκθεση στο Carriage Works του Sydney διαρκεί μέχρι τις 17 Μαρτίου.